Ειδικά μπάνερ κάλυψη των πάγκων λίγων αγορών, προκειμένου να είναι ευδιάκριτο ο διαχωρισμό παραγωγών και επαγγελματιών πολιτών. Ειδική κάδη σκουπιδιών, παροχή ίδρυυση για τον επιτόπιο καθαρισμό από του πολιτέ, διαγραμμίσει για την κάθε θέση πολιτή, παροχή ηλεκτρικού ρεύματο για τον περιορισμό χρήση γεννητριών, ακόμη και άνοιγμα των διαδρόμων πίσω από του πάγκου για την ελεύθερη διέλευση των πεζών. Αυτή είναι η πρώτη πυλαϊκή αγορά τη Θεσσαλονίκη στην οδό Καφτατζόγλου, την οποία επισκέπτονται κάθε εβδομάδα εκατοντάδε καταναλωτέ. Έχει γίνει μια καλή αρχή για να βάλουμε και ομπρέλες στους αδέλφους, να μπουν και οι πάγκοι οι ομοιόμορφοι, κάτι να γίνει, να δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο. Σε κάθε χώρο μπήκε και ένας κάδος για το θέμα καθαριότητας. Γίνανε διαχωρισμοί πάνω σε κάποιο προηγουμένως, γίνανε ομοιόμορφοι, βλέπετε τους πάγκους εδώ. Κάθε παραγωγός έχει το χρώμα του, πράσινο χρώμα, μικροπολίτης έχει το μπλε. Την πρώτη πυλαϊκή αγορά που ξεκίνησε σήμερα τη λειτουργία της θα ακολουθήσει η αναβάθμιση και των υπόλοιπων 92 λαϊκών, σύμφωνα με το σχεδιασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τη συνδρομή του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ομοσπονδίας και τα Σωματεία των Πολιτών. Όλες οι αλλαγές που κάνουμε και που σχεδιάζουμε για την οργάνωση και τη λειτουργία των λαϊκών αγορών γίνονται με έναν και μόνο στόχο. Τον εξυγχρονισμό του θεσμού, ο οποίος εδώ και δεκαετίες και ειδικά μέσα στα χρόνια της κρίσης εξυπηρετεί τόσους καταναλωτές, δηλαδή τους συμπολίτες μας, όσο και τους παραγωγούς και τους εμπόρους της Κεντρικής Μακεδονίας. Έχουμε πολλά αιτήματα από διάφορες γειτονιές της Θεσσαλονίκης που θέλουν λαϊκές αγορές. Δεν είναι τόσο απλό ούτε τόσο εύκολο, αλλά το εξετάζουμε και φυσικά σε συνεργασία με την περιφέρεια θα αποφασίσουμε να δούμε πώς θα γίνει μια πιθανή ανακατονομή. Τις πρότυπες λαϊκές αγορές τηρούνται σχολαστικά οι κανόνες υγιεινής και καθαριότητας, ενώ έχει εξασφαλιστεί ειδικό μηχάνημα ακόμη και για την απομάκρυση και ανακύκλωση των μεταχειρισμένων συσκευασιών από φελιζόλ. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει εξασφαλισμένο 1 εκατομμύριο ευρώ σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό της για την κατάρτιση και υλοποίηση ενός διετούς επιχειρησιακού σχεδίου δράσεων των λαϊκών αγορών για την περίοδο 2018 και 2019. Έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα αποκομιδής όχι μόνο των οργανικών απορριμμάτων ξεχωριστά από τις λαϊκές, αλλά και του φελισόλ. Παράλληλα, συνεχίζονται και ντύνονται οι έλεγχοι των ειδικών κλιμακίων της περιφέρειας για την πάταξη του παρεμπορίου αλλά και της ποιότητας των προϊόντων.